σα πω στα επόμενα λίγα λεπτά πώ μπορεί κάποιο να μεταφερθεί από την κρίση στη διάκριση. Πώ μπορεί λοιπόν να ξεχωρίσει και θα χρησιμοποιήσω την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ανθρωποκεντρική είναι η εκπαίδευση που κάνω 38 χρόνια τώρα. Και πάντα φωνάζω ότι πάνω απ' όλα είναι και πρέπει να είναι ο άνθρωπο. Αυτό δεν το σκέφτηκα εγώ. Το πρώτο είπε ο πρωταγόρο μερικέ χιλιάδε χρόνια. Πάντο χρημάτων μέτρων άνθρωπο αστεί. Ναι, αλλά ποιο άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο οποίο πρέπει πάντα να ξεπερνάει τον εαυτό του και να γίνεται συνεχώ καλύτερο. Γι' αυτόν τον άνθρωπο συζητάμε. Κοιτάξτε τι μέλισσε, οι οποίε κάνουν για χιλιάδε χρόνια, εκατομμύρια χρόνια τώρα, copy paste, copy paste, ένα εξάγωνο, ένα εξάγωνο, πώ συνεννοούνται μεταξύ του. Και κάνουν πάντα το. Τα αδελφίνια πανέξυπνα θηλαστικά. Γιατί τα χταπόδια και αυτά πανέξυπνα όντω. Όποιο έχει σκυλάκι και γατάκι, καταλαβαίνει τι σα λέω. Μεγάλη ευφυΐα υφίσταται σε κάποια ε, ζώντες οργανισμούς, σε κάποιους οργανισμούς. Όμως δεν αναπτύσσονται. Αυτός που παράγει πολιτισμό και αναπτύσσεται είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο οποίος ε, κάνει τη διαφορά πάνω στον πλανήτη ή το κακό θα δούμε σε λίγο, είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας μιλήσω. Και όλοι ξέρουμε ότι η λέξη άνθρωπος βγαίνει από το άνω ανθρωπος Για αυτο και Κοιτάζω ψηλά. Πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο ψηλά και να δούμε ε, κάποιες ερωτήσεις που πιστεύω όλοι οι νέοι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να τις έχουν κάνει. Δηλαδή υπάρχει Θεός και ποιος είναι ο Βούδας, ο Κούδας, ποιος είναι και ποι, γιατί μας έφτιαξε, ποιος μας έφτιαξε, γιατί έκανε όλο αυτό τον κόσμο αυτό το γιατί μας έφτιαξε έφτιαξε, είναι, μας σε αυτό στα επόμενα λεπτά που θα σας μιλήσω. Εγώ το έχω πάρει αυτό και θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις μέσα από το δικό μου σκεπτικό. Θεωρώ ότι οι δύο πιο σημαντικές ημέρες στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι πρώτον όταν γεννήθηκε και δεύτερον όταν κατάλαβε το γιατί. Και το γιατί είναι να βοηθάμε άλλους ανθρώπους. Είμαστε φτιαγμένοι για συνεργασία. Άντρας-γυναίκα παράγει. Είμαστε φτιαγμένοι για... Έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια. Είμαστε φτιαγμένοι για συνεργασία. Θεωρώ ότι η επιβίωση του ανθρωπίνου είδου θα εξαρτηθεί από αυτό το δέσιμο που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ του. Γιατί το αντίθετο είναι απόλυτα καταστροφικό. Υπάρχουν κάποιε μέρε που άλλαξαν το σύγχρονο κόσμο. Όπως την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Ε, κάποιοι άνθρωποι ε, σκέφτηκαν κάτι πολύ κακό, ε, οδήγησαν κάποια αεροπλάνα. Άνθρωποι όμως το έκαναν. Ε, επίσης, ε, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2008, κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να ρίξουν την τιμή της μετοχής από 47 δολάρια στα 10 cents. Άνθρωποι το κάνανε αυτό. Άνθρωποι πουλάγανε φύκια για μεταξύ των σκορδέλες. Και επίση στη Γιουχάν τη Κίνα, 17 Νοεμβρίου, νόσησε ο πρώτο άνθρωπο. Αλλά άνθρωποι είναι αυτοί που ασχολούνται με τι νυχτερίδες και όλα αυτά. Άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τα πειράματα. Άνθρωποι είναι, Από ανθρώπου πάντα γίνονται όλα αυτά. Πάντα είναι άνθρωποι πίσω από τι κρίσει, από πολέμου, από όλα αυτά. Άνθρωποι είναι. Ε, Εκτό, βέβαια εξαίρεση είναι να πέσει τη μετεωρίτη στον πλανήτη, έτσι, ε, ή να γίνει ένα τσουνάμι, ένας σεισμός. Αν και λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να προκληθεί και με άλλους τρόπους το τσουνάμι και ο σεισμός. Αλλά ας αφήσουμε τους εξωγενείς παράγοντες. Μιλάμε τώρα μόνο για αυτό που κάνουν οι άνθρωποι το κάνουν. Κρίση είχε ο στο 480 380. Κρίση είχαμε στην Ευαγγελία τη Αλαμίνα. Κρίση είχατε το 21 στα Δερβενάκια. Οι σταυροφορίε ήταν κρίση. Ο πρώτο παγκόσμιο, ο δεύτερο παγκόσμιο, το 22 στη Σμήνη είχαμε κρίση. το 40 είχαμε κρίση. Το 41 στο Πέρα Χάμπορ. Το, το 67 είχαμε κρίση. Στην Ελλάδα το 74 είχαμε κρίση. Στην Κύπρο στο Τσερνομπύρτο το, 86 είχαμε κρίση. Κρίσει, ναι, όλε αυτέ είναι κρίσει. Εμένα ο πατέρα μου πήγε να σπουδάσει δάσκαλο στη Θεσσαλονίκη, πήγε γράφηκε το πρωί και το μεσημέρι του δώσαν ένα όπλο να πάνε από εμείς. Ο πατέρα μου γράφτηκε 28 Οκτωβρίου του 1940. Δεν του ρωτήσανε αν ήθελα να γίνει ήρωα ή αν ήξερε σημάδι. Κρίση. Αυτή είναι η κρίση να χαιρετάει τη μάνα μου και να μην ξέρει αν θα την ξαναδεί ποτέ. Πάντα υπήρχαν κρίσει. Και αυτέ οι φωτογραφίε που βλέπετε στο κάτω μέρο είναι τωρινέ. Υπήρχαν και υπάρχουν. Το... Στη Νέα Υόρκη το χρηματιστήριο έπεσε το 1929 και αυτή είναι η αληθινή φωτογραφία από εκείνη την ημέρα. Να σα πω ότι 80 χρόνια μετά ξαναέπεσε το χρηματιστήριο το 1929. Απλά η φωτογραφία είναι διαφορετική. Είναι αληθινή φωτογραφία και είναι το πάρκινγκ τη Goldman Sachs. Δεν ξέρω τι χαρίζουν, τι σφάγει και δεν ξέρω τι κάνουν. Σκεφτείτε, δείτε και σκεφτείτε. Σε κάθε project, κάθε εργαζόμενο και κάθε φοιτητή ξέρει ότι πρέπει να παραδώσει το έργο του. Και λέμε λοιπόν παράδοση τότε, χρονικά. Και τι σκέφτεται λοιπόν ο κάθε άνθρωπο, θα εργαστώ και θα το παραδώσω. Ε, στον άξονα το γη είναι ο όγκο εργασία. Λέει θα εργαστώ και θα το παραδώσω. Ξέρουμε τώρα ότι στην πράξη αυτό που σημαίνει ξεκινάει χαλαρά κάποιο. Χαλαρά, χαλαρά στη μέση, κατεβάζει ταχύτητα, το τριγωνάκι είναι το ίδιο από την άλλη πάνω και στο τέλο ζορίζεται. Αν δεν είναι έτσι, θεωρίε είναι και τα δύο. Θέλετε να σα δείξω τι γίνεται στην πράξη. Αυτό γίνεται στην πράξη. Και σε εκείνο το σημείο λέμε ότι έχουμε κρίση τώρα. Κρίση. Μα η κρίση θέλει κρίση, όπως λέει και ο φίλος μου ο Μιχάλης από την Κύπρο. Η κρίση θέλει κρίση. Για σκέψου λίγο λοιπόν, για σκέψου και η ετοιμολογία της λέξης, μας λέει ο κύριος Μπαμπινιώτης, ότι είναι η νοητική διεργασία που καταλήγει σε εκτιμήσεις, σκέψεις και αποφάσεις. Τη δώσαμε και την πήραμε αντιδάνειο τη σαν οικονομική καταστροφή. Και έχει πέντε ερμηνείες, η πέμπτη αναφέρεται μόνο στα οικονομικά. Τώρα, μιλάμε για οικονομική κρίση, ναι, αλλά η ερώτηση είναι σκέφτομαι ορθά. Δηλαδή, Εάν κάποιο κάνει οικονομία, θα έχει στην κρίση κάποια χρήματα. Εάν κάποιο φροντίζει, α πούμε, τι ψηφίζει, θα μπορέσει να αποφύγει κάτι. Μετά την κρίση, σκέφτονται όλοι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, α κάνω λοιπόν οικονομίε και α προσέξω. Δηλαδή, σκέφτομαι ορθά. Το ίδιο συμβαίνει και με την οικολογική κρίση. Σε μια οικολογική κρίση, η ερώτηση είναι. Σκέφτεσαι ορθά. Ποιο πέταξε αυτή την παλέτα και τα Άνθρωποι τα συσκευάσανε, άνθρωποι τα πετάξανε, άνθρωποι πατάνε τα κουβιά, άνθρωποι ήταν στο Τσερνομπίλ που κάνανε το τεστ τότε. Άνθρωποι, άνθρωποι, άνθρωποι. Οι άνθρωποι τα κάνουν όλα αυτά. Προσφάτω, ζούμε και μια υγειονομική κρίση. Μόνο που εδώ τώρα η ορθή σκέψη είναι πολύ πιο απλή. αυτό. Είναι πολύ απλό να σώσει την οικογένειά σου και τον κόσμο όλο. Με, κάτι, με έναν απλό τρόπο. Και αυτή είναι η ορθή. Σκέψη. Υπάρχουν παρεμπιπτόντως και συνδυασμοί κρίσεων. Δηλαδή, ε, έχουμε οικολογική ε, και υγειονομική μαζί. Αν είναι δυνατόν, άνθρωποι τα πετάνε, άνθρωποι τα αφήνουν εκεί. Λάθος δεν είναι. Τραγικό λάθος. Πάμε λοιπόν. Τι να κάνω. Αναλαμβάνω δράση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να αναλάβουμε δράση. Δράση βέβαια είναι το πετάω. Δράση είναι το μαζεύω. Δράση όμως είναι και το αφήνω για να έχουμε λίγο κρίση, να σκεφτούμε ποιο είναι το σωστό και τι πρέπει να κάνουμε. Αναλαμβάνω δράση λοιπόν και ενεργώ με ήθος, με πάθος, με αρχές, με αξίες. Αυτό είναι το σωστό. Εγώ δυστυχώ δεν γράφω βιβλία, αλλά έχω ε, βίντεο και DVD. Και στο DVD που μιλάω για διαχείριση κρίση, εκεί χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι ένα πλάνο αντιμετώπιση τη κρίση. Πρέπει ο καθένα να προετοιμαστεί. Και ξέρετε, σε επιχειρήσει Θα συγκεντρωθείτε εδώ, θα κάνετε το Α, θα κάνετε το Β. Γνωστά αυτά τα πλάνα κυκλοφορούν. Αλλά το δεύτερο και πολύ σημαντικό εμένα, που, που με αφορά, αφορά όλου μα, είναι τι να κάνω για να μην ξαναέρθει το κακό πώ να εργάζομαι, πώ να συμπεριφέρομαι, ανά πάσα στιγμή για να μην ρθούν αυτά τα πράγματα που για μένα είναι το ανθρωποκεντρικό και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τώρα στην ερώτηση, γιατί να το κάνω εγώ, ξέρετε πώ θα απαντάει περισσότερο κόσμο. Γιατί εγώ, εκείνο να το κάνει και δείχνει έτσι. Αν δείχνει έτσι όμω, ξέρουμε ότι ένα δάχτυλο δείχνει εκεί, τρία δάχτυλα δείχνουν εδώ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, ε, ακούστε η φιλοσοφία λαού στην Ελλάδα. Αν κάποιο περάσει το δίπλωμα δικιού του αυτοκινήτου, λέει πέρασα και τον κόψω λέει με κόψανε. Δηλαδή τα καλά τα κάνω εγώ, τα κατακάνουν άλλοι. Αν θέλουμε να βάλουμε του άλλου, ότι οι άλλοι φταίνε. Μα εγώ είμαι ο άλλο για του άλλου. Για όλο τον κόσμο, εγώ είμαι άλλο. Εγώ λοιπόν πρέπει να πάρω την ευθύνη απάνω που λέει και ο Κατζατζάκη. Γιατί να το κάνω εγώ, να σα πω, γιατί εγώ είμαι και ο μεγαλύτερο τη παρέα εδώ πέρα. Να σα πω ότι πριν πολλά χρόνια, εάν σε κάποιο χωριό στην Ελλάδα κάποιο έκτιζε ένα σπίτι, έρχονταν όλο το χωριό να τον βοηθήσει. Σήμερα πέφτουνε μηνύσει από την πρώτη στιγμή και καλά να είσαι παράνομο. Εάν δεν είσαι, το 90% των μηνύσεων είναι για νόμιμου. Το 10% για τι παρανομίε. Λοιπόν, υποστηρίζω ότι πληρότητα και ολοκλήρωση αισθάνεται κάποιο, μόνο τα κάνει καλό σε άλλου. Όχι γιατί το λέει ο Δαλάη Λάμ, όχι γιατί είπε αγαπάτε αλλήλου, αλλά γιατί είναι έτσι, είμαστε έτσι φτιαγμένοι που αυτή είναι η μόνη απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Αχ, μακάρι να κάνει κάποιο γι' αυτό. Κάνουν τζόκι και περνάνε από κάτι σκουπίδια που μυρίζανε. Και λέει η άλλη φίλη, ε, κάνε κάτι εσύ. Και λέει: Όχι, εννοώ ένα άλλο. Όχι εγώ, ένα άλλο να κάνει κάτι. Αν ανέλαβε δράση, κάνε κάτι. Άμα λέει: Κολλήσαμε στην κίνηση. Συγγνώμη, δεν κολλήσαμε στην κίνηση. Είμαστε η κίνηση. Εμεί είμαστε. Αλλά θέλουμε να τα βάλουμε με άλλου. Θέλω λοιπόν να σα πω ότι κάτω από το σχολείο το σύνολο αποτελείται από μονάδε. Για να φτιαχτεί το σύνολο, πρέπει να φτιαχτεί η μονάδα. Είσαι μόνο. Σου, μονάδα. Είσαι με, 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 με δύο στο σπίτι, ζευγάρι, δύο. Αν δεν η, η μονάδα δεν δουλέψει, χαλάει η σχέση. Μετά από, από ζευγάρι γινόμαστε τρεις, οικογένεια τώρα λέγεται. Φρόντισε την οικογένεια και μεγαλώνει η οικογένεια, η γειτονιά, το χωριό, η πόλη, ο κόσμος όλος. Το σύνολο αποτελείται από μονάδες. Και αν δεν σκεφτεί σωστά η μονάδα, δεν μπορεί να φτιαχτεί το σύνολο. Εγώ, ε, ο καθένα μα έχει τεράστια ευθύνη. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ ωραίο. Αργήσαμε να το κάνουμε σημαία σε όλε τι επιχειρήσει. Προσωπικά, επειδή διδάσκω πολλέ επιχειρήσει εταιρική κοινωνική ευθύνη, πάντα του λέω ότι αυτό είναι λάθο. Διότι οι εργαζόμενοι, ξέρετε τι πιστεύουν. Ω, θα ασχοληθεί ο διευθυντή εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εγώ όχι. Και θέλω να ονομαστεί, και αυτό είναι η πρότασή μου για το σωστό, εταιρική και ατομική κοινωνική ευθύνη. Εσύ να φροντίσει να αλλάξει τον καταλήτη. Πρέπει να σε πιάσει ο τροχονόμο. Εσύ να φροντίσει. Εσύ να νιώσει μέσα σου. Εσύ να δώσει αίμα. Όχι ο, ο, ο διευθυντή εταιρική κοινωνική ευθύνη και στα αγγλικά, όχι εσά, αλλά corporate και personal. Το personal είναι αυτό που ε, αγγίζει αυτό που έχει πει και ο Κατζατζάκη. Τώρα, γιατί να το κάνω εγώ λοιπόν γιατί είσαι ένα άτομο υπεύθυνο, ένα λογικό όν, με κρίση. Θέλει ένα καλύτερο αύριο για σένα, την οικογένειά σου, την παρέα σου, τη γειτονιά σου, την πόλη σου, τη χώρα σου, την πατρίδα σου, τον κόσμο όλο. Να γιατί. Για να έχουμε καλύτερε μέρε. Ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι πότε. Πότε. <laughs> Μα το χθε έχει φύγει. Τι να συζητάμε, να λιβανίζουμε τι έπρεπε να είχαμε κάνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν είναι προφανές το πότε. Το μόνο που έχουμε είναι το σήμερα. Το αύριο δεν έχει έρθει. Το χθε έχει φύγει. Το μόνο που έχουμε είναι το σήμερα. Σήμερα πρέπει να το κάνουμε. Μόνο τώρα μπορώ να ενεργήσω, να σηκωθώ απάνω και να κάνω εθελοντική εργασία, να κάνω ενέργειε. Του χρόνου, τέτοια εποχή, σα υπόσχομαι, θα ευχόσουν να είχε ξεκινήσει σήμερα. Όποιο δεν το αντιληφθεί, δεν θέλω τώρα να τρομάξετε, αλλά ο χρόνο μα στη γη είναι πεπερασμένο. Κάθετα είναι 52 εβδομάδε και α υποθέσουμε ότι κάποιο ζει 88 χρόνια. Είναι πεπερασμένο. Και αν κάποιο είναι στην ηλικία μου ή και μικρότερο. Δεν μπορεί να αφήνει τι εβδομάδε να χάνονται. Δεν μπορεί να αφήνει τον χρόνο να χάνεται. Ο καλύτερο χρόνο για να φυτέψει κάποιο ένα δάσο ήταν πριν 30 χρόνια. Ο δεύτερο καλύτερο χρόνο είναι Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω ότι τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα δεν έρχονται. Τα καλύτερα εσείς θα τα φέρετε. Γίνεται. Όχι επειδή ε, είστε απόφοιτοι ή περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα ενός πολύ δυνατού πανεπιστήμιου, αλλά αυτό είναι ο τρόπος για να πάμε από την κρίση στη διάκριση. Να το νιώσει ο κάθε ένας μέσα του και να αναλογιστεί την ευθύνη που κουβαλάει. Η διάκριση λοιπόν είναι θέμα ανθρωποκεντρικής ηγεσίας. Όλοι ξέρουμε και όλοι το συζητάμε αυτή η οικονομική κρίση συνέβη διότι υπήρξε κρίση ηθικής αρχών και αξιών. Γι' αυτό συνέβη η οικονομική κρίση. Αυτή λοιπόν η ανηθικότητα που θέλει πάταξη, ο κάθε ένας να σκεφτεί και η ανικανότητα που θέλει δουλειά για να συμβεί, ο κάθε ένας να σκεφτεί τι, διδάσεις, τι είναι αυτοί οι hackers, τι είναι αυτοί που βγάζουν τα ψέματα, Ποια μάνα, ποιο πατέρα του, μεγάλο, ποιο ήταν ο δάσκαλο, ο μέντορα, ο κότσου του, τι του είπε στον πανεπιστήμιο, τι του είπε στη σχολή, Ποιοι είναι αυτοί. Η ανηθικότητα μπορεί να παταχθεί αν ο καθένα αναλογιστεί την ευθύνη του, αλλά και η ανυκανότητα. Η κλασική ερώτηση, αν ο ηγέτη γεννιέται, γίνεται τώρα πια την ξέρουμε όλοι. Γίνεται. Ο Δημήτρη Ομπουραντά το φωνάζει, η Παπαλεξανδρή το φωνάζουν όλοι. Υπάρχουν βιβλία και κάτι πολύ σημαντικό. Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας, λέει ο Μάξουελ. Μέσα μας. Αν, ο καθένας δεν νιώσει αυτές τις αρχές που σας περιγράφω. On the presidential campaign trail in Indiana, April 4 1968, Robert Kennedy, Robert, Kennedy Robert Kennedy was about to speak to an enthusiastic crowd when a reporter brought him the devastating <inaudible> news martin luther king had been shot and killed in memphis <inaudible> his prepared remarks useless here kennedy breaks the news to a stunned and disbelieving audience some very sad news for all of you <inaudible> <inaudible> and that is that martin luther king was shot and was killed tonight in memphis <inaudible>

Σημαντικό εγώ είναι ότι στο τέλος, όλος ο κόσμος δηλαδή, όχι εγώ, στο τέλος, όταν τελείωσε την ομιλία, λέει ο δημοσιογράφος, There were riots in more than 100 cities across America after King's death. Yeah, But that night, there was calm in Indianapolis. Αλλά εκείνο το βράδυ, δεν άνοιξε μύτη στην Ινδιανάπολη. Γιατί? Γιατί βρέθηκε ένας ηγέτης να μιλήσει ανθρωποκεντρικά στον κόσμο. Και τους άγγιξε όταν ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό και αν ποτέ βρεθείτε στην Ινδιανάπλη θα δείτε το σημείο εκείνο που λέει αυτή η ομιλία ε, ε, έχει ε, ε, γίνει credit με τη, μια της καλύτερες ομιλίες όλων των εποχών και γι' αυτό δεν συνέβη τίποτα μιλάω κι εγώ και γιατί νιώθω όλα αυτά τα πράγματα πολύ έντονα με στο πετσί μου. Θυμάμαι στην Κέρκυρα όταν μίλησα για την κρίση. Θέλει εξειδίκευση και διαφοροποίηση. Αλλαγή νοοτροπία και το έπιασαν κάποιοι δημοσιογράφοι πάρα πολύ σωστά. Παρακολούθησαν τι ομιλίε που έκανα. Αλλαγή νοοτροπία είναι το συμπέρασμα τη εκδήλωση που ζητάγαν. Οι εποχέ είναι δύσκολε, μου λέει κάποιο βέβαια. Οκ. Okay. Είναι δύσκολε. Μα πάντα ήταν δύσκολε εποχέ. Τι λε τώρα, πάντα ήταν δύσκολε. Πότε ήταν εύκολε, το 21, πότε το 60. Και μου λέει ο άλλο, ξέρει, γυρίσαμε στο 50. Γυρίσαμε στο 50 και το 50 ο κόσμο τι έκανε. Έκλαιγε ή σήκωνε τα μανίκια και δούλευε. Καθόταν εκεί πέρα και έκλαιγε τη μοίρα του. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν γυρίσαμε πουθενά. Πάμε μπροστά. Όσοι το καταλάβουν, και δεν είναι να πάμε έτσι, να πάμε άλλοι. Ένα είναι ο δρόμος να πάμε μπροστά και αυτό είναι να ξεχωρίσουμε, να διακριθούμε. Χάσαμε την ευκαιρία με το Αθήνα 2004 μέσα από τα χέρια μα. Χάνουμε πολλέ ευκαιρίε. Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλε ευκαιρίε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε και να διακριθούμε. Το έχουμε, μπορούμε, γίνεται. Κι όμω κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται όπω την Αγία Ελλάδα. Του έχει πιάσει, του έχει φέρει έτσι τούμπα. Ε, ποια είναι η απάντηση, τώρα πια νομίζω με έχετε καταλάβει. Παρταλιώ. Παρταλιώ και γρήγορα, μέσα στο μυαλό σου. Παρταλιώ. Εμένα ο πατέρα μου μου έλεγε, Μα το διάβασα. Ε, και επειδή είναι τυπωμένο. Η μητέρα μου μου έλεγε, Μα το είπε το ράδιο ή το είπε η τηλεόραση. Πριν από τα χρόνια το ειπε η τηλεοραση Περάν τα χρονια το διαβασα στο διαδίκτυο ή μου το έστειλε ένα φίλο με ένα email. Και ποιο είναι αυτό ο φίλο. Όπω ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο καθηγητή, έχει γεμίσει ο τόπο χόξε και ψέματα. Έχει γεμίσει ότι το προσέξτε από πού παίρνετε τι πληροφορίε. Μεγάλη προσοχή από πού αντλείται τις πληροφορίες. Ο κόσμος ανακουφίζεται με ψέματα και πρέπει να έχουμε κρίση για να μην ξαναδούμε κι άλλες κρίσεις. Όταν παρέδωσε την Nokia, ο CEO στη Microsoft, έκλαψε, όλο το κρατήρι είναι δημοσιευμένο παντού, και είπε, μα δεν έκανα τίποτα λάθος, αλλά τελικά χάσαμε. Ε, όχι, έκανες λάθος. Έκα... Δεν παρακολούθησε την τεχνολογία. Δεν... Ε, όλοι πηγαίνανε στο... στην αφή και εσύ πήγαινε στα πλήκτρα. Έκανες λάθη. Δεν πρέπει να ξανασυμβούν αυτά τα λάθη. Είμαστε κατασκευασμένοι, επαναλαμβάνω, από τον δημιουργό, όποιο πιστεύετε, όπω είμαστε, εγώ έχω τα πιστεύω, από ό,τι καταλάβατε. Είμαστε κατασκευασμένοι να γινόμαστε συνεχώ καλύτεροι. Και ο Στίβεν Κόβεϊ, ο μεγάλο ε, άνθρωπο που εμένα με βοήθησε, ο μεγάλο γκουρού για μένα, ο, 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 ο δικό μου coach, γύρισε και μου είπε, στην Αθήνα είμαστε εδώ. Τζον, λέει, όποιος σταματάει να γίνεται συνεχώς καλύτερος, πάβει να είναι καλός. Καμία κρίση δεν μπορεί να αφαιρέσει από κανέναν γνώσεις και εμπειρίες που έχουμε πάρει. Δεν αφαιρούνται. Και μάλιστα στα δύσκολα έχουμε και μια παροιμία που λέει ο λαός ότι στις θύελες οι βελανιδιές απλώνουν βαθύτερα τις ρίζες τους. Τι να φοβηθούμε τώρα. Τι να φοβηθούμε. Χτύπησε την πόρτα ο φόβος, άνοιξε το θάρρος και δεν ήταν κανείς. Τι σοφία υπάρχει στη λαϊκή παροιμία. Μπορεί να κατανοήσει ότι το παιδί θέλει να εκφραστεί. Δεν είναι κρίση, δεν έγινε καμία καταστροφή. Εσύ φτες που δεν του έδωσε πινέλα και μπογιές να ζωγραφίσει. Και θα μου πει, μα κοίτα τι έκανε. Είναι δημιουργικό το παιδί σου, μην το μαλώνει. Μπορεί να το κατανοήσει ποιο πραγματικά έχει την ευθύνη. Μπορεί να κατανοήσει επίση ότι είναι περιορισμένο ο χρόνο και ότι γερνάμε. Μπορεί να το κατανοήσει. Παρεπτόντω. Ε, από εσά που με ξέρετε και ότι εκπαιδεύω ε, πολλές πολλέ εταιρείε, ε, καλλιτικό θέλω να σα πω το μυστικό τη νιώτη. Μην περιμένετε να σα πω και μια κρεμούλα. Ακούστε το μυστικό τη νιώτη. Δεν σε γερνάει η ζωή. Οι αρνητικέ σου σκέψει σε γερνούν. Οι φόβοι σου σε γερνούν. Τα δεν μπορώ σου σε γερνούν. Η λύπη και η στεναχώρια σε γερνάει τελικά. Αυτά είναι που μα γερνάνε. Αυτά είναι που φράζουν τι αρτηρίε. Δεν είναι το DNA δεν είναι η διατροφή ή η έλλειψη γυμναστική, που ξέρουμε ότι είναι και αυτά, αλλά είναι κυρίω η στεναχώρια. Γι' αυτό οι περισσότερε αρρώστιε λέγονται ψυχοσωματικέ. Κρίση στο μυαλό μα. Και θέλει κρίση για να τα βγάλουμε πέρα. Όχι όπω ξέραμε, αλλά όπω βρήκαμε. Ποιο μου το είπε αυτό. Ένα λεβέντη, ο Γιώργο Λαζαρίδη από την Καλαμάτα, ο οποίο είναι, είναι παρολυμπιονίκη στο τέννη, παίρνει τα βραβεία, ανεβάζει την Ελλάδα στα υψηλότερα βάθρα. Κάποτε ήθελε 10 άτομα για να μετακινηθεί με καροτσάκια και σήμερα τα κάνει όλα μόνος του. Και είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σκεφτεί σωστά και να ξεπεράσει τις κρίσεις που κάποιος θα έλεγε ότι τον βρήκανε. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι ένα παράδειγμα για όλους μας και μας δίνει δύναμη. Δύναμη. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι πρέπει να υποσχεθείτε στον εαυτό σας, κατά τη γνώμη μου στον εαυτό σας κυρίως ότι θα γίνεστε συνεχώς καλύτεροι. Είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Πρέπει να το νιώσει ο καθένας μέσα στο πετσί του αυτό που μόλις σας είπα. Από σήμερα λοιπόν, από σήμερα, λέγοντας καλησπέρα, καληνύχτα, όταν θα πείτε καλημέρα σε κάποιον, από σήμερα, όταν θα ξαναπείς αυτή τη λέξη, σας προτείνω. Γιατί αυτό το καλημέρα, καλησπέρα, όταν θα πεις καλημέρα σε κάποιον, αυτό είναι μια ευχή. Του έφτιασε να έχει καλή μέρα. Αυτό που εγώ σας προτείνω είναι ότι για σας αυτό να είναι μια υπόσχεση ότι θα έχεις καλή μέρα και θα λες και να δόξα ο Θεός. Και εσύ θα φροντίσεις γι' αυτό. Μια υπόσχεση λοιπόν που πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου ότι θα γίνεσαι συνεχώς καλύτερος, καλύτερη. Η υπόσχεση προς την οικογένειά σου, μια υπόσχε... οικογένεια επαγγελματική προσωπική, όπου και να είσαι. Αλλά κυρίως μια υπόσχεση προς εσένα, γιατί οφείλουμε όλοι να είμαστε ευγνώμονε με ό,τι έχουμε, ό,τι κι αν έχουμε και κυρίως για ό,τι μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε. Για σκεφτείτε το. Ζούμε σε έναν υπέροχο κόσμο. Είναι ένας υπέροχος κόσμος. Μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που κάποιοι άλλοι δεν μπορούν και δεν την έχουν. Και δεν επιτρέπεται Βλέπεις κύριε, καθόμαστε κάτω στα πατώματα, αλλά πρέπει να σηκωθούμε, όπως έκαναν στην ιστορία όλοι οι πρόγονοί μας. Επιτέλους να σταματήσουμε να είμαστε περήφανοι για τους προγόνους και να αρχίσουμε να, μας, να κάνουμε περήφανοι στους απογόνους μας. Γιατί κάναμε λάθη, δεν επιτρέπονται. Βγαίνει ο Καζαντζάκης, βγαίνουν όλοι και μας το λένε. Για να λάβετε ευθύνη, μπορούμε με κρίση να ξεπεράσουμε την όποια κρίση. Γιατί ό,τι και να μου κάνει, βγάλε μου το μάτι, κόψε μου τα πόδια, κάνε μου ό,τι θε, εγώ θα είμαι όρθιο και θα παλεύω. Και έτσι θα το ξεπεράσω. Γιατί είμαι άνθρωπο και κοιτάω ψηλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Friday,